Με το παίκτη της Αλεξάνδρειας, τον Γιώργο Τσαλόνι, ο οποίος με τα 4 του γκολ οδήγησε την ομάδα του στη μεγάλη νίκη 3-5 επί της Καστοριάς. Τι θες να δηλώσει αυτή τη μεγάλη νίκη? Πραγματικά μεγάλη νίκη, έτσι που εξελίχθηκε την κάνει ακόμη πιο μεγάλη, χάνοντας 3-1 στο ημίχρονο. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την εξέλιξη του μάτς. Μεγάλη προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Καταφέραμε και γυρίσαμε ένα μάτς που φαινόταν σχεδόν για όλους χαμένο. Είμαστε μια νική ομάδα. Πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικία. Πολύ ταλέντο όμως. Ικανή για το χειρότερο πολλές φορές, αλλά και για το καλύτερο. Τώρα τον επόμενο αγώνα. Επόμενο αγώνα του Μπισό. Κοιτάμε μόνο την νίκη. Εδώ είναι ο προπονητής της Αλεξάνδρειας, ο Γιάννης Ζαμπρόπουλος. Ποια είναι η γνώμη σας για τον αγώνα σήμερα, κύριε Ζαμπρόπουλο? Ήταν ένα παιχνίδι που ξεκινήσαμε με τους καλύτερους ιονούς. Καταφέραμε μόλις στο δεύτερο λεπτό να προηγηθούμε. Αλλά αυτό σε αντίθεση, αντί είναι μάλλον να μας ευνοήσει και να μας λύσει τα πόδια. Σε αντίθεση, εμείς αποδιοργανωθήκαμε, χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας και μοιραία δεχτήκαμε 3 γκολ που θα μπορούσαν να είναι ακόμα περισσότερα αν συνεχίζαμε έτσι όπως ήμασταν. Στο ημίχρονο όμως,
στο ημίχρονο μπήκαμε πιο δυνατά, αποφασισμένοι και καταφέραμε και γυρίσαμε το παιχνίδι, αλλά το πιστεύαμε πάρα πολύ. Αυτό μας είπε και ο παίκτης, ο Γιώργος Σαλόνης, ότι μπήκατε με πάθος στο δεύτερο ημίχρονο. Σας είπα ότι στο ημίχρονο μίλησα με τα παιδιά, τους είπα το πιστεύετε, δεν φτάνει να το πιστεύω μόνο εγώ, το θέμα είναι να το πιστεύετε και εσείς. Μου είπαν ότι το πιστεύουν και ότι μπορώ να την γυρίσω και έτσι έκανα. Ωραία, για το μέλλον τι... Για το μέλλον είπαμε παιχνίδι με παιχνίδι, το βλέπουμε ξεχωριστά. Μπορεί να φαίνεται σαν κλισέ αυτό, αλλά έτσι είναι. Παιχνίδι με παιχνίδι ξεχωριστά και μαζεύουμε βαθμούς και στο τέλος θα κάνουμε τη σούμα που λέμε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Εδώ είναι ο Δημήτρης Στασινόπουλος, ο παίκτης της Καστοριάς, που αν και έβαλε γκολ, δυστυχώς η ομάδα του ιτήθηκε με 3-5. Ποια είναι η γνώμη σου? Η ομάδα μας ιτήθηκε σήμερα, παρά ένα πολύ καλό παιχνίδι που κάναμε. Στο πρώτο μήχρονο ήμασταν πολύ καλοί, είχαμε την κατοχή της μπάλας, γίνανε αυτοματισμοί του προπονητή μας. Ωστόσο, στο δεύτερο μήχρονο μπήκαμε κάπως νοθροί, ισοφαριστήκαμε. Και μετά ήρθαν και τα υπόλοιπα δύο γκολ. Δεν μπήκαμε στο παιχνίδι όπως έπρεπε στο δεύτερο μήχρονο. Είναι από τα παιχνίδια που δεν χάνονται όπως και να το κάνουμε. Στενοχωρέσαν πολύ και τη διοίκηση της ομάδας, αλλά και εμείς οι ίδιοι οι παίχτες στενοχωρηθήκαν πολύ. Στενοχωρήσαμε και τους φιλάθλους. Ωστόσο, θα δουλέψουμε σκληρά. Έχουμε παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά μέσα στην ομάδα. Είναι οι παίχτες που μπορούν να ηγηθούν μιας ομάδας και θα μας ενισώσουν το ηθικό. Θα μας βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε με το Βατερό. Πριν το ημίχρονο ήταν 3-1 και φαινομενικά ήταν ένα εύκολο παιχνίδι. Τι έφταξε στο δεύτερο ημίχρονο και γύρισε έτσι? Είναι αυτό που σας είπα, ότι ήταν πολύ νοθρό το παιχνίδι μας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπήκαμε δυνατά στις φάσεις. Εντάξει, τι να πω τώρα, εμείς περιμένουμε το επόμενο παιχνίδι να διορθωθούν όλα τα πράγματα, να έρθουν και πάλι οι στόχοι στην ομάδα μας και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον και για την πόλη μας, ωστόσο και για τους εαυτούς μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.